φίλες και φίλοι, αυτό που βλέπετε είναι, επαναλαμβάνω, high person laminate. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ραδιοακουστικά για τμήματα δωματίων τσακαστοφιάς. Δεν θα πω ακριβώς ποιο τμήματων, για να μην πέσει γέλιο. Πάντως είναι Luminate. Πολύ ακριβά υλικά της εταιρείας Δομοφίνης. Ό,τι βλέπετε στο Laminate είναι εταιρεία Δομοφίνης του κυρίου Κουλούρης. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε την ιστορία και κατεβαίνουν τμηματικά και μπαίνουν μέσα στα δωμάτια τσακαστοφιάς στο ισόγειο της παλιάς και παστής θύρα 9. Εδώ το παπαγαλάκι, εδώ κατεβήκανε και άλλα σήμερα μάρμαρα για να τοποθετηθούν. Να, αυτά είναι τα Luminate, όπως τα βλέπετε, αυτά εδώ, και σηκώνεται ακόμα ένα παλέτο. Με το παπαγαλάκι. Εταιρεία Λάμδα HPL High Person Luminate. Εδώ είναι ο Κλώτη, ο επιτηρητής όλου του γηπέδου, και βοηθάει το παλικάρι όπου μπορεί και σε όποια εργασία και να του ζητηθεί. Ο Κλώτη, ο επιτελάρχης. Ο κύριος Κουλούρης εκλείδωσε την βραμάτια του στο δωμάτιο εκεί της Αγιασοφιάς. Πήρε και το κλειδί παρέα του, δεν το πάρει κανένας άλλος. Στείνεται τώρα το προστατευτικό και από εδώ και από εκεί. Το φυλάκιο λέβεται εδώ της Ερμόνασα. Ζήτημα αν χρησιμοποιήθηκε έστω μία φορά. Να το πω και αυτό. Ζήτημα αν χρησιμοποιήθηκε έστω να πει ένας φρουρός εδώ μέσα. Ένα σκοπός. Είδαμε το κλείσιμο του παπαγάλου. Υπάρχει όμως κι άλλος παπαγάλος μέσα, από ό,τι μου είπανε, ο οποίος δουλεύει με τα πάνω τμήματα, στο πάνω διάζωμα, εκεί που θα βγουν τα φώτα. Να πάει πάσα το κινητό για να δούμε τι γίνεται και μέσα. Ωραία, κούμποσε. Εδώ μαρμαρίνα, κάργα, όπα. Κόλπο από εδώ, σβήνει. Πάμε και από εδώ να το σβήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι μέσα και κανένας αητός. Πιστεύω όλοι είδατε το βίντεο, παιδιά, με τον αητό. Τον επικό αητό, το ειδικό πέταγμα του αητού. Ο Οδυσσέας, ο τρίχρονος Οδυσσέας, που πετάει από τη σκεπαστή, την παλιά, στο πάνω διάζωμα, την παλιά 9, πετάει προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου. Αυτά που κρέμονται, τα δύο σκηνιά, ας πούμε, οι δύο κορδέλες, είναι γιατί εκεί θα, πιθανολογώ, θα είναι και η μπάλα που θα λακτίζουν οι ποδοσφαιριστές με την έναρξη του αγώνα. Να πούμε 2-3 λόγια για το Luminate. Από ό,τι μου είπε ο κύριος Κουλούρης, ο διευθυντής της εταιρείας, το Luminate είναι ξύλο, πολύ ακριβό. Το τετραγωνικό κάνει 100 ευρώ και θα χρειαστούμε 1000 τετραγωνικά για να ντύσουμε κάτω αυτά που θα ντύσουμε. Πολλαπλασιάστε 1000 τετραγωνικά με 100 τετραγωνικό. Αυτά από εδώ, καθώς έχω πει 2-3 μέτρα μέσα, και αποστηθίζω κινηματογραφώντας, αποστηθίζω, παρουσιάζω αυτά που είδατε, καθώς εδώ ο τεράστιος γερανίστας, ο σωστός, ο κίτρινος, ο μαύρος, όχι ο... εδώ έχουμε επιτελείς. Τον έχει επιτελείς. Βλέπετε, παιδιά, κάνανε εργασίες.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, καλησπέρα από την Αγία Σοφιά μας. Σήμερα είναι 5η 23 Δεκεμβρίου 2021. Εύχομαι να περάσετε όλοι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με την οικογένειά σας, με το παρεάκι σας και επιτέλους να φύγει αυτή η μάστιγα που μεταλλάχθηκε τώρα. Όπως ακούσατε, έχουμε και κλείσιμο των γηπέδων. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Να έχουμε την υγειά μας και όλα θα γίνουνε. Προσοχή, ειδικά στην ηλικία τη δικιά μου και παραπάνω. Και πάμε να δούμε, παιδιά, αφού πρώτα πω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη, του Γιαννίση, που έφυγε από τη ζωή. Έγινε κηδεία του εχθές από τα μεγάλα στελέχη της ΑΕΚ. Πάμε να κινηματογραφήσουμε λίγο από υπογειοποίηση, καθώς βλέπω τα φώτα κλειστά, δεν ξέρω κάποιο λόγο. Εδώ οι πλακατζίδες ρίχνουν αναμέρα 2-3 πλάκες, φεύγουν, ξανάρχονται. Αυτοί ξέρουν. Μάλιστα. Με τα σταυρουδάκια εδώ πέρα. Δεν βλέπω κίνηση δηλαδή να τρίβεται το στιθέο, το τζέρσι. Μήπως πρέπει να σκληρύνει πιο πολύ, δεν το ξέρω. Για ποιο λόγο τα μάτια δεν τα έχουν τρίψει όπως πρέπει. Άκρα του τάπου σιωπή εδώ πέρα, παιδιά, πολύ ησυχία. Την κουπανίσανε και φύγανε. Και από εδώ λίγα πράγματα. Τι, κανένα παιδιά η ΔΕΗ. Ούτε ένα φως δεν έχει. Και βλέπουμε ίσα πέρα και παλικαρίσια. Μέχρι εδώ που θα πάω, πλήρως σκότος. Φύγαμε. Πίσω. Εμάς το γήπεδο μας νοιάζει και όχι το συνοδό έργο, αλλά έπρεπε να γίνει για να άνοιξει και το γήπεδο, έτσι. Γι' αυτό και το παρουσιάζω στο κανάλι. Διαφορετικά, στα δυο, είμαστε άρρωστοι με το δικέφαλο αϊτό. Ιδίως με την εταιρεία και τα μεγάλα στελέχη που έχει. Τους απαράδεκτους. Πάνω απ' όλα ανθρώπους απαράδεκτους και μετά καλλιτέχνες απαράδεκτους. Να τα λέμε και αυτά. Ακόμα στάζει το νερό. Άντε να πέσει και η άσφαλτος. Εδώ 4 πόντους μέχρι να πάει στο σε στεφάνι. Πάμε, παιδιά. Γύρω γύρω το γήπεδο. Μου είπατε, Γιώργο, αν είναι δυνατόν να κάνω πιο μικρά βίντεο. Παιδιά, δεν γίνεται να κάνω πιο μικρά βίντεο γιατί τα έργα είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά και θέλω να δίνω τη λεπτομέρεια ούτως ώστε όταν αποπεραταθεί όλο το έργο του γηπέδου να έχουμε την κάθε λεπτομέρεια της κάθε μέρας. Έτσι δεν θέλω να τα περνάω επιδερμικά. Πιστεύω σας κάλυψα για ποιο λόγο τα κάνω μεγάλη περιγραφή, μιας ώρας περίπου την ημέρα. Και δεν μπορώ να ανεβάσω ένα βίντεο σερί την μέρα, διότι το ίντερνετ μου δεν είναι δυνατό, που σημαίνει αν ο υπολογιστής τον επεξεργαστεί, το βίντεο το μεγάλο, θα το ανεβάσει αύριο. Αυτό και κλείσαμε. Πάμε τώρα. Σαν γιατρός είναι αυτός εκεί μέσα, τι κάνει. Πάει να εξετάσει. Τουρνικέ 3 εδώ. Καγκέλια κάθετα, καγκέλια οριζόντια, πιο ψηλά, στα διαζώματα. Εκεί στη ράμπα των αμαίων. Αμαία 2 τα καγκέλια. Πολύ ωραίο. Όλο με την παραντίνα. Αυτή την ώρα την αργά. Μισή που λέω εγώ. Και σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει να μην κρίνει. Γιατί θα μπλοκαριστεί από το κανάλι. Ξέρει αυτός για ποιον το λέω. Και μετά θα γράφει τα απομνημονεύματά του στα φιλαράκια του. Αν θέλει να συμμετέχει
με μηνύματα στο κανάλι θα είναι κόσμιος. Αυτός που με λέει αργάμιση. Όπως ξέρουμε εδώ στο κέντρο, πάνω στα παραθύρια, στα 12, στο κέντρο θα μπει η λέξη ο Παπαρένα με την καλικατούρα και είναι εκεί πέρα, ένα ανθρωπίδιο, δίκιν και χωρίς δίκιν. Με ρεμετάκια στον αριστερό τον πύργο, καθώς βγήκανε τα πατήματα των σκαλοσιών που ήταν μέσα στον τοίχο, έπεσε η μπαραντίνα να τριφτεί για να πέσει μετά το χρώμα και βαφή. Δεν βλέπω κίνηση σήμερα, λες και έχουν απεργία είναι. Ενώ χθες γινόταν χαμός εδώ τέτοια ώρα. Σήμερα δεν βλέπω άτομο. Δεν βλέπω έναν άνθρωπο, εργάτη. Πράγματι. Εδώ η πλατεία Δελταμή. Θέλω να ξέρω γιατί δεν μαζεύουν αυτό εδώ το συμφερτό. Τόσο τους είναι χρονοβόρο ή κοστοβόρο να μαζέψουν αυτά εδώ τα μπάζα. Από κάτω τρέχει υπογειοποίηση ρε. Κάντε λίγο δουλίτσα. Κόλακες. Το παίζετε και δεμένακες. Ωραία. Πολύ ωραία και από εδώ. Λαϊκή απογευματινή. Ο κόσμος μπαίνει μέσα. Μια χαρά. Αυτά είναι καλά να γίνονται. Δεν είναι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ζημιά. Είναι άνθρωποι που θέλουν να δουν το γήπεδο. Μια φωτογραφία και φύγανε. Λοιπόν, εδώ παραμένουν τα τρία καγκέλια. Περιμένουμε το τέταρτο. Εδώ δεν έχει ράμπα αμέων. Αμέα. Ράμπα αμέα. Ο πυλώνας, επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά παιδιά, είναι βαμμένος, αλλά περιμένουμε να βάλουμε πάνω από την Κοσμοτέ αυτά που μπήκανε και στο τρίτο πυλώνα και φυσικά και το αλεξικέραυνο. Γι' αυτό η σκαλοσκιά παραμένει και δεν απομακρύνεται, για να ξέρουμε και τι βλέπουμε και πώς το βλέπουμε. Μας χάλασε και το μηχάνημα. Δεν παίρνει μίσα. Πάει το μπουλτοζάκι. Χάλασε. Τι κλάμα η εταιρεία της προειδοποίησης. Έλα, πες το. Πες το με ένα φιλί. Καλές γιορτές, παιδιά. Yes. Δεν δουλεύεις τώρα από Δευτέρα, ε. Yeah, yeah. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια χαρά. Υγεία. Δώσε εμάς τώρα, δώσε μίζα, γιατί άστα να πάνε. Μας χάλασε το εργαλείο. Εδώ τι έχουμε? Αφήνω. Παπαγαλάκι και σίδερα. Παπαγαλάκι και σίδερα, γιατί? Α, φτιάχνουνε ράμπα. Θα δώσουμε το κινητό σε κανέναν εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ ράμπα. Βάλανε δοκάρι. Σιδερένιο δοκάρι. Εδώ η εταιρεία με τα παπαγαλάκια. Βγαίνουν και εξοδούχοι. Γεια σου, ρε Μάστερα, γεια σου.